Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν και στο φετινό εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς η πλειοψηφία των συνδικαλιστικών παρατάξεων του Εργατικού Κέντρου Βόλου και του ΠΑΜΕ Μαγνησίας. Έτσι λοιπόν, την ερχόμενη Κυριακή θα έχουμε και πάλι δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις, μια από το Εργατικό Κέντρο στην Πλατεία Ελευθερίας στις 9.30 και την ίδια ώρα στην Πλατεία Πανεπιστημίου από το ΠΑΜΕ. Θα ξανακάνω κάλεσμα προς όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις σήμερα να πάμε ενωμένοι, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αποκρούσουμε αυτά τα νέα μέτρα τα οποία έρχονται. Αυτό προς το παρόν όμως μάλλον δεν μπορεί να επιτευχθεί. Έχουμε ξεχωριστή συγκέντρωση. Όσο δεν επιτυχάνεται αυτό, δυστυχώς το συνδικαλιστικό κίνημα θα είναι αποδυναμωμένο και δυστυχώς θα περνάνε αυτά που θέλουν οι μεγάλοι, αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις στην Ευρώπη και γενικώς παγκοσμίως. Το ΠΑΜΕ δεν μπορεί να καλλιεργεί αυταπάτη του εργαζόμενου. Και κάνει ξεχωριστή συγκέντρωση στην Πλατεία Πανεπιστημίου με σύνθημα την ταξική ενότητα και τη λαϊκή συμμαχία και αντεπίθεση. Γιατί με όν δώσει προοπτική στου εργαζόμενου μπορούν σήμερα να κατακτήσουν με δικό τους πρόγραμμα τα πάντα, να ανατρέψουν όλες τις αντιλαϊκές, αντιπεριαλιστικές, αντιμονοπωλιακές πολιτικές και να κατακτήσουν τη δική τους εργατική εξουσία. Οι φετινές εκδηλώσεις για την εργατική πρωτομαγιά αποκτούν ξεχωριστή σημασία, καθώς οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε δεινή θέση. Πάντως εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις για τη συμμετοχή, με δεδομένο ότι οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το πρωί της Κυριακής. Προσδοκούμε και ευελπιστούμε να υπάρχει μια καινούργια αρχή, να μαζευτούν όλοι στον χώρο που θα κάνουμε στη συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας, ειδικά τώρα που το συνδικαλιστικό κίνημα δέχεται από πολλές μεριές χτυπήματα. Αυτό όμως δεν είναι εφικτό, έχουμε ξεχωριστό εορτασμό. Θα προσπαθήσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις, γιατί όσο είμαστε ο ένας από τον άλλον μακριά, τότε τα προβλήματα είναι μεγάλα. Εν τω μεταξύ, το Εργατικό Κέντρο του Βόλου προετοιμάζεται για την γενική απεργία της 11ης Μαΐου και προγραμματίζει συγκέντρωση στις 10 το πρωί έξω από το κτίριο του Εργατικού Κέντρου. Πρέπει να συμμετέχουμε όλοι και να δώσουμε το παρόν και να είναι σε πολύ μαζικότερα από τις προηγούμενες απεργίες που πραγματοποιήσαμε, διότι δυστυχώς τα εισοδήματά μας μειώνονται και όλα ανεβαίνουν.